Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά προκαταβολικά το λέω ότι επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος για όσα έχω να πω, μια μικρή ενοχή και από εσάς και από το σώμα. Μικρή ενοχή, ναι. Με αφορά και προσωπικά το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν ζητούσα βοήθεια και συμβουλές για τη διαδικασία της σημερινής συζήτησης και στη συνέχεια κατηγορούσα αυτόν που με βοήθησε και με συμβούλευσε ότι παρενέβη στην κρίση μου και στα καθήκοντά μου, πώς θα με κρίνατε και πώς θα με χαρακτηρίζατε? Όπως είπα και πριν, ο χρόνος μου είναι πολύ λίγος για όσα έχω να πω. Όμως θα περιμένω την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εκεί θα έχω πολύ περισσότερο χρόνο και θα πω πολύ περισσότερα. Θα χαρίσω 1-2 λεπτά για να κάνω μερικές επισημάνσεις για αυτά που άκουσα σήμερα στη Βουλή. Και ξεκινάω από τον κύριο Βενιζέλο. Ζήτησε το λόγο επί προσωπικού και μίλησε για την κυρία Τσατάνη. Τι να εικάσω, ότι είναι προσωπικό του θέμα η κυρία Τσατάνη? Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι, και πολύ όρθα το είπε και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπήρξε ο πατέρας της έννοιας της διαπλοκής και ότι τελικά αυτή τον έριξε. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν μας είπε με ποιο τρόπο τον έριξε η διαπλοκή. Και κάτι για τον κύριο Θοδωράκη, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσω, γιατί ανέφερε κάποιες υποθέσεις που δήθεν έβαλα εγώ στο αρχείο. Ο κύριος Θοδωράκης δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Πολλά χρόνια τώρα που είμαι συνταξιούχος, δεν έχω το βήμα να πω δύο πράγματα για αυτές τις υποθέσεις. Γιατί το συζητούσα με τους δικαστικούς συντάκτες, το ξέραν, αλλά τα μέσα της διαπλοκής που από τότε με πολεμούσαν δεν το έπαιζαν. Ας δούμε λοιπόν τις υποθέσεις που έβαλα στο αρχείο, χωρίς να υπενθυμίσω αυτές που έκανα σαν εισαγγελέα ή που παρήγγειλα προϊστάμενος. Και οι Siemens και τα εξοπλιστικά δικές μου παραγγελίες είναι, κύριοι. Και δεν το λέω να περιαυτολογήσω. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι άλλο. Είπε ο κύριος Θοδωράκης λοιπόν ότι έβαλα στο αρχείο μια υπόθεση με δασάρχες. Τον έχουν πληροφορήσει λάθος. Αυτή την υπόθεση την είχε κάνει άλλο εισαγγελέας και δεν πήγε αρχείο. Και αυτό ο εισαγγελέας, που δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, δεν ήταν φίλος μου. Ήταν φίλος του κυρίου Μαρκή, τον οποίο επικαλέστηκε ο κύριος Θοδωράκης και οπότε ξέρω το συμβουλεύει. Επίσης αναφέρθηκε στις υποκλοπές και στο θάνατο του Σαλικίδη. Άλλη μια τεράστια προσπάθεια παραπληροφόρησης. Καιρός λοιπόν να τα ακούσετε σήμερα εσείς κύριοι βουλευτές, αλλά να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός. Ποιες υποκλοπές έβαλε αρχείο? Εγώ έκανα την προκαταρκτική εξέταση και ασκήθηκε ποινική δίωξη. Κόντρα σε οτιδήποτε μπορούσε να σημαίνει αυτό το πράγμα. Και η δικογραφία πήγε στην ανάκριση. Και η ανάκριση συνεχίζεται μέχρι προχτές. Και τώρα έκρεμε μια απόφαση δικαστικού συμβουλίου. Τι ψέμα και τι σκευωρία είναι αυτή? Και στο κάτω-κάτω τι είχα να κρύψω εγώ για τις υποκλοπές? Ποιος ήταν θύμα των υποκλοπών τότε? Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με εμφανίζουν σαν εκλεκτό του. Άρα είχα κανένα λόγο να καλύψω εγώ τις υποκλοπές? Αλλά επαναλαμβάνω, δεν καλύφθηκαν υποκλοπές, κύριοι. Ασκήθηκε δίωξη και διενεργή δράξη μέχρι πρότινος. Και τώρα εκκρεμή έκδοση βουλεύματος. Για το θάνατο Τσαλικίδη. Άλλο ένα τεράστιο ψέμα. Και απορώ με το θράσος μερικών. Την έρευνα αυτή δεν την έκανα εγώ, την έκανα άλλο εισαγγελέας. Δεν θα αναφέρω και αυτόν το όνομα. Αλλά και αυτός φίλος του κυρίου Μαρκή είναι. Και δεν θα αναφέρω το όνομά του γι' αυτόν, μόνον ότι θα έπρεπε να έχει την ευτυχία και να έχει βγει να έχει πει ότι αυτός έκανε την έρευνα και να μην αφήνει 6 χρόνια να πετιέται λάσπη εναντίον μου. Ένα από τα θέματα της δικαιοσύνης που το αναγάγουν σε μείζον ζήτημα είναι οι βουτιές που δήθεν έκανε η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να μιλήσουμε για βουτιές στην επετηρίδα. Μόνο που οι βουτιές εκείνων είναι μακροβούτια και με στοιχεία, γιατί ξέρω τη δικαιοσύνη, την ξέρω 30 χρόνια. Αν οι δικές μας ήταν βουτιές, εκείνων ήταν μακροβούτια. Αλλά ας επανέλθουμε πάλι στο θέμα που με καταγγέλει η κυρία Τσατάνη. Το τελευταίο διάστημα μια λυσαλαία επίθεση έχει εξαπολυθεί εναντίον μου. Μια επίθεση που δεν έχει στόχο να πλήξει εμένα και την κυβέρνηση, αλλά κυρίως, όπως το λέω, να συγκαλύψει τεράστιες ευθύνες άλλων που υποκινούν και εκτελούν το μαφιόζικο συμβόλαιο. Μια επίθεση γεμάτη υποκρισία και ψεύτικα ή ανακριβή στοιχεία, με μεθόδους παρακράτους ή μαφίας. Αλλά δυστυχώς για τους εκτελεστές και τους υποκινητές της, είναι εντελώς ερασιτεχνική, πρόχειρη και βλακώδης.
Η ανικανότητα της διαπλοκής να στήσει μια αξιοπρεπή σκευαρία με κάνει να αναρωτιέμαι πώς κατάφερε να εδραιωθεί στη χώρα μας τόσα χρόνια. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι μάλλον έχουν μειωθεί τα ανακλαστικά της και οι ικανότητές της, γιατί βρίσκεται ένα βήμα πριν από το τέλος της. Στο παρελθόν έστεινε σκευωρίες ανήθικες μεν, αλλά με αυτές επετύχανε το σκοπό της. Στη δευτερολογία, μα προλάβω, θα σας αναφέρω τρεις ανήθικες αλλά αποτελεσματικές σκευωρίες. Αν δεν προλάβω, θα τις πω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κυρίες και κύριοι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι και όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση ή εμπλοκή τα τελευταία χρόνια με την ελληνική δικαιοσύνη, γελάνε με τον ισχυρισμό ότι επιχειρεί η σημερινή κυβέρνηση και εγώ προσωπικά να παρεύουμε στο έργο της δικαιοσύνης. Γελάνε όλοι γιατί ξέρουν τι συνέβαινε στο παρελθόν και τι συμβαίνει τώρα. Μάλιστα, στην τριετία πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 έχει δοθεί και όνομα. Οι παρεμβάσεις, οι πιέσεις και οι απειλές στον χώρο της δικαιοσύνης ήταν ο κανόνας. Συνεχίστηκαν δε αυτά και μετά την ανάληψη εξουσίας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μην ξεχνάμε τις μεταβάσεις εισαγγελέων στο εξωτερικό. Τα πολύτιμα στοιχεία που συνέλεξαν για έρευνες που η προηγούμενη κυβέρνηση όχι μόνο δεν ήθελε, αλλά παρεμπόδιζε. Η τοποθέτησή μου ως υφυπουργού αρχικά και αναπληρωτή υπουργού στη συνέχεια μου έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω την πείρα και τη γνώση μου. Πώς το παρεμπόδιζε? Κύριε Αθανασίου, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται όμως έτσι. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Είναι τελευταία φορά που θα σας απαντήσω. Να μάθετε να με ακούσετε. Δεν θα μου υποδείξετε τι θα πω. Ο αυταρχισμός είναι σε όλο το μεγαλείο, κύριε Αθανασίου. Θέλετε να μας υποδεικνύετε τι θα πούμε? Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ πολύ. Και εγώ σας παρακαλώ. Η τοποθέτησή μου λοιπόν ως υφυπουργού και αναπληρωτή υπουργού μου έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω την πείρα και τη γνώση μου στον τομέα της δικαιοσύνης, ώστε οι λειτουργοί της να νιώσουν αξιοπρεπείς και να λειτουργήσουν χωρίς πιέσεις και παρεμβάσεις. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που θα έχω περισσότερο χρόνο, πρέπει να μιλήσουμε για τις πιέσεις και τις απειλές που δέχτηκαν οι εισαγγελείς. Να μιλήσουμε για πειθαρχικά που δήθεν έγιναν κατά λάθος, για να καθιστεί το φρόνημα των εισαγγελέων, των ανυπότακτων, στην προηγούμενη κυβέρνηση και να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι συναδελφοί τους. Θα πρέπει να μιλήσουμε επίσης όχι μόνο για την ανυπόστατη, νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη καταγγελία της κυρίας Τσατάνη, όπως θα αποδείξω μετά από λίγο, αλλά και για τις καταγγελίες άλλων εισαγγελέων και ειδικά του ικανού, έντιμου και αδάμαστου εισαγγελέα εφετών Γιάννη Αγγελή και για τον τρόπο που αυτός παρεμποδίστηκε στο έργο του και εξουδετερώθηκε. Αναρωτιέμαι γιατί οι καταγγελίες της κυρίας Τσατάνη είναι πιο σοβαρές και αξιόπιστες από τις καταγγελίες του Γιάννη Αγγελή, εισαγγελέα εφετών επίσης, και για τις οποίες δεν γίνεται καν λόγος, μολονότι σε αυτές τις καταγγελίες καταγγέλλονται τέρατα και σημεία και όχι πτέσματα σαν το δικό μου, αν είναι και αυτό πτέσμα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις πιέσεις και απειλές κατά των επίσης εντύμων, ικανών και θαραλέων οικονομικών εισαγγελέων Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρου Μουζακίτη. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για παραιτήσεις άλλων εισαγγελέων που τις έχουμε ξεχάσει. Θα τις υπενθυμίσω εγώ όμως, όταν θα έχω περισσότερο χρόνο. Καθώς και για τον εξαναγκασμό σε παραίτηση του εισαγγελέα Παναγιώτη Καραγιάννη από τη θέση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών λίγες μέρες μετά την εκλογή του. Να μιλήσουμε επίσης όχι μόνο με τη συνάντησή μου με την κυρία Τσατάνη, αλλά και για άλλες συναντήσεις που μου ζητήθηκαν και που έγιναν, και άλλες που εγώ αρνήθηκα να πραγματοποιηθώ. Να συζητήσουμε για το τι συζητήθηκε συναντήσεις αυτές και αν αυτά που μου ζήτησαν αποτελούσαν παρέμβαση της δικαιοσύνης, για να φανεί σε όλο της το μεγαλείο η υποκρισία αυτών που κόπτονται δήθεν σήμερα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Να μιλήσουμε για την επιστολή του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσιρόνη, στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία ζητά να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω, αλλά βλέπω ο χρόνος με πιέζει. Αλλά θα τη διαβάσουμε εκεί αυτή την επιστολή και θα την αναλύσουμε εκεί. Και εκεί περιμένω εγώ, γιατί κάποιοι διατείνονται ότι με περιμένουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να με στριμώξουν. Είμαι αρκετά εύσωμος ώστε να μπορώ να στριμωχτώ από οποιονδήποτε, ας είναι και πιο εύσωμος εκείνος. Θέλω να προλάβω τώρα. Thank you.
ενδεχομένως να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και η κυρία Τσατάνη, όποιοι κάποιοι θέλουν, και η κυρία Κοντζαμάνη και ο κύριος Γενόπουλος. Αλλά να κληθούν και όλοι οι προαναφερόμενοι εισαγγελείς και όσοι ζήτησαν να με συναντήσουν και άλλοι εισαγγελείς που είδαν την αδικία σε βάρος μου και σπέβδουν μόνοι τους και ανοίγουν τα στόματά τους τώρα και το τι θα ακουστεί θα το δούμε αυτό στις επόμενες μέρες. Να έρθει ο κύριος Σιφουνάκης, να έρθει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Παντελής να μας εξηγήσει μερικά σκοτεινά σημεία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μάλιστα να γίνουν και κατά την παράσταση εξετάσεις. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που θα έχω περισσότερο χρόνο θα αναδειχθούν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, θα αποκαλυφθεί ο ρόλος πολλών και θα φωτιστούν όλες οι πτυχές, όχι μόνο αυτής της υπόθεσης, αλλά και άλλων υποθέσεων που έχουν γίνει παρεμβάσεις. Εγώ κύριοι και κυρίες δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ισχύει όμως το ίδιο για όλους και κυρίως για τους υποκινητές και εκτελεστές της ευάρος μου σκευωρίας. Σήμερα η δικαιοσύνη αναπνέει ελεύθερα και οι λειτουργοί της νιώθουν ασφαλείς και απελευθερωμένοι. Σε ελάχιστους όμως δεν αρέσει αυτό. Έχουν μάθει αλλιώς. Γι' αυτό ονειρεύονται παρενθέσεις. Παρέθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, παρέθεση δική μου στο Υπουργείο. Αυτό διακινούν σε κάποιους για να τους κρατήσουν ακόμα με κλειστά τα στόματα. Με το ίδιο όμως όνειρο της παρένθεσης ζουν και άλλοι. Οι μεγαλόσχημοι εκπρόσωποι της διαφθοράς και της διαπλοκής. Όμως οι παρενθέσεις δυστυχώς για αυτούς αργούν να κλείσουν. Και το όνειρό τους αποδεικνύεται απατηλό και ονειροθερινής νύχτας. Στην απελπισία τους λοιπόν αποφάσισαν να μου επιτεθούν. Άρχισαν να ψάξουν στοιχεία σε βάρος μου και επειδή δεν βρήκαν τίποτα, κατέφυγαν στο στήσιμο μιας σκευωρίας. Επικοινωνιακής, αλλά άτεχνης, πρόχειρης και ανεπαρκούς. Και εν τέλει βλακώδους. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τα μέσα ενημέρωση που με στοχοποίησαν, εκτός και αν προκληθώ στη συνέχεια. Ας απολογηθούν εκείνα όμως την κοινή γνώμη, γιατί στην περίπτωσή μου θυσίασαν την ανεξαρτησία που τους παρέχει το Σύνταγμα και η δημοκρατία μας στο βωμό προσωπικών και διαπλεκομένων οικονομικών συμφερόντων. Δεν θα ασχοληθώ ούτε με τον κύριο Βιενόπουλο, όπως δεν ασχολήθηκα και στο παρελθόν μαζί του, γιατί δεν έχω κανένα προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεσή του. Άλλωστε, όπως δήλωσε και ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ζήτησε να με συναντήσει, αλλά εγώ αρνήθηκα. Το ερώτημα είναι με ποιους εισαγγελείς και πόσες φορές συναντήθηκε. Και τέλος, γιατί ασχολείται αυτός μαζί μου. Στην επιστολή μου προς τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, που προφανώς έχετε διαβάσει, αναφέρομαι διαξοδικά σε ό,τι ακριβώς συνέβη με την κυρία Τσατάνη. Θα είχε ενδιαφέρον να τη διαβάσω και σήμερα, αλλά είπαμε ο χρόνος περιορισμένος. Ενδεικτικά θα υπενθυμίσω μόνο ορισμένα σημεία της. Προηγουμένως όμως, ας δούμε ποια είναι η κυρία Τσατάνη. Είναι σύζυγος και μητέρα στελεχών και υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εισαγγελέας. Αυτό θέλω να το προσέξετε. Είναι εισαγγελέας που στην ανάκριση για την υπόθεση Βατοπεδίου δεν δήλωσε όχι μόνο αποχή γιατί ο σύζυγός της και η κόρη της στελέχη της υποψηφίας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί επιπλέον ο σύζυγός της είχε προσωπικές διαφορές με τον Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος τον είχε αποπέμψει από τον ΑΤ. Και η Κατερίνα Πελέκη, σύζυγος του Γεωργίου Βουλγαράκη, ήταν κατηγορούμενη στην υπόθεση αυτή. Άλλωστε, στις εκλογές του 2009, αν θυμάμαι καλά, ο σύζυγος του κ. Τσατάνη δεν ήταν υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλος ένας λόγος να μην είναι αμερόληπτη. Όπως δεν ήταν επίσης αμερόληπτη και για τον κύριο Αγγέλιο, όπως θα εκθέσω παρακάτω. Ας γυρίσουμε όμως τώρα στις καταγγελίες της κυρίας Τσατάνη. Εδώ, εξαιτίας μιας ερώτησης του κυρίου Μητσοτάκη, αναγκάζομαι να αλλάξω λίγο τη δομή της ομιλίας μου και να μην ξεκινήσω απ' αρχή πώς ξεκίνησε, αλλά να πάω στο ερώτημα που μου έθεσε, γιατί δοκίμασα να μπω στο δωμάτιο και να παρευρεθώ στη συνάντηση που είχαν Έλληνες και Κύπροι εισαγγελείς. Τελευταία, εντελώς συμπτωματικά, η εφημερίδα του κυρίου Ψυχάρη έφερε στη δημοσιότητα ένα επεισόδιο που δήθεν
έλαβε χώρα μεταξύ εμού και της κυρίας Τσατάνη. Κατά την εφημερίδα, στις 27 του 2015, η κυρία Τσατάνη μου απαγόρευσε να παραστώ σε συνάντηση Ελλήνων και Κυπρίων εισαγγελέων και ανακριτών και στην κυριολεξία με πέταξε έξω. Αυτή είναι η χαλκευμένη αλήθεια του κυρίου Ψυχάρη και ενδεχομένως και της κυρίας Τσατάνη. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε πράγματι συνάντηση Ελλήνων και Κυπρίων εισαγγελέων και ανακριτών. Η κυρία Τσατάνη απαγόρευσε για πρώτη φορά στην ιστορία παρεμφερών συναντήσεων την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου, μεταξύ των οποίων και μια εισαγγελέως, και όχι τη δική μου. Ο Υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος απουσίαζε εκείνη την μέρα από το Υπουργείο. Ήθελε όμως να ενημερωθεί για τα θέματα που θα συζητούνται στη συνάντηση αυτή και αφορούσαν διακρατικές σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου. Για το λόγο αυτό, ο Διευθυντής του Πολιτικού του Γραφείου μου ζήτησε τη συνδρομή για την αντιμετώπιση της εμπλοκής που προκάλεσε η άρνηση της κυρίας Τσατάνη να συμμετάσχουν στη διμερή συνάντηση και εκπρόσωποι του Υπουργείου. Πράγματι, πήγα στην αίθουσα που ήταν συγκεντρωμένοι οι Έλληνες και οι Κύπροι και όρθιος, χωρίς να καθίσω, από την πόρτα σχεδόν, πολύ ευγενικά ζήτησα να πληροφορηθώ τι συμβαίνει. Ήμουν τόσο ευγενής και καλοπροαίρετος που η κυρία Τσατάνη δεν μπόρεσε να διανοηθεί ότι ήμουν υπουργός και με θεώρησε προφανώς απλό υπάλληλο που εργάζομαι ως γραμματέα στο Υπουργείο και γι' αυτό με απεκάλεσε κύριο γραμματέα. Μολονότι δε. Αυτό το παραδέχτηκε και η εφημερίδα, είπε, του είπα κύριε γραμματέα, πέραστε έξω. Μόνο που δεν μου πέτσει. Μολονότι δε δεν μπόρεσε να επικαλεστεί κάποια διάταξη νόμου, προσέξτε, που να μην επιτρέπει την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην προκειμένη συνάντηση, για να λύξει το θέμα και να μην συνεχιστούν οι προστριβές και μάλιστα ενώπιον των φιλοξενουμένων Κυπρίων, παρακάλεσα τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού να μην επιμένει και να αποχωρήσουν. Θέμα δικής μου συμμετοχής στη συνάντηση δεν υπήρξε. Επαναλαμβάνω όμως ότι εδώ δυστυχώς για τους χεβερούς υπάρχουν μάρτυρες. Όλοι οι παρευρισκόμενοι, εισαγγελείς Έλληνες, Κύπροι και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου. Αναρωτιέμαι όμως γιατί η κυρία Τσατάνη λίγο αργότερα να ζητήσει να με συναντήσει και να μου ζητήσει βοήθεια και συμβουλές αν είχε συμβεί το επεισόδιο με τον τρόπο που περιγράφει το βήμα του κυρίου Ψυχάρη. Ενώ πως ήρθε μετά από 2 μήνες και ότι εγώ την πίεσα. Όμως το επεισόδιο αυτό δημιουργεί μερικά εύλογα ερωτήματα και θα πρέπει να απαντηθούν. Γιατί η κυρία Τσατάνη δεν ήθελε παρόντες στους εκπροσώπους του Υπουργείου στη συνάντηση Ελλήνων και Κυπρίων για την υπόθεση Βιεννόπουλου? Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλήνων και Κυπρίων για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του Ανδρέα Βιεννόπουλου? Τηρήθηκε η συμφωνία αυτή, κυρίως από την κυρία Τσατάνη? Υπήρξαν πρακτικά για τη συνάντηση αυτή? Και αν όχι, γιατί? Μήπως η κυρία Τσατάνη δεν ήθελε μάρτυρες και αποδεικτικά για το τι συζητήθηκε και τι συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλήνων και Κυπρίων? Και αν ναι, γιατί? Γιατί συμμετείχε στη συνάντηση αυτή η κυρία Τσατάνη και όχι ο αρμόδιος εισαγγελέας δικαστικών συνδρομών, ο εισαγγελέας εφετών Γιάννης Αγγελής? Για τα ερωτήματα αυτά πρέπει να υπάρξει απάντηση. Άλλωστε και για το θέμα αυτό διενεργείται πειθαρχική έρευνα. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσω ότι αφορμή της πειθαρχικής έρευνας αποτέλεσε η επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου και κάποιες περίεργες συμπτώσεις που θα πρέπει και αυτές να διερευνηθούν που αναγράφονται στην επιστολή αυτή. Η υπόμνηση αυτή γίνεται για να προφυλάξω τους σκευωρούς και από άλλα λάθη στην προσπάθειά τους να διαστρεβλώσουν άλλη μία φορά την πραγματικότητα και να μιλήσουν για διώξεις δήθεν. Καλό θα είναι λοιπόν να περιμένουμε την ολοκλήρωση της πειθαρχικής έρευνας και όσα άλλα αποκαλυφθούν στη συνέχεια. Νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω στο επόμενο για να πω ακριβώς τι συνέβη με την κυρία Τσατάνη, για να μην υπερβώ το 20 λεπτό. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να συντομεύσετε μέσα στο χρόνο. Α, τελειώσατε, άρα δεν υπερβήκατε το 20 λεπτό. Εσμεθαύριο είναι τα σπουδαία. Καλά, τα αφήνω για τη θεωρητική μου. Να είστε καλά.